Μες άνθρωπε, η θέση δική μου ήταν, είναι διαχρονική. Διαχρονικότατη μπορώ να πω. Το είπα και στην αρχή, όταν ξεκίνησα. Οπότε ξεκίνησα αυτή η ιστορία. Έτυχε να είμαι και μαζί με τον κύριο Δουλούμι, σύμβουλο μαζί με το που πάμε τότε. Πέρασε λοιπόν όλους τους δημάρχους. Και ήξερα και τις θέσεις που είναι. Εμένα ήταν πάλια η θέση μου. Η θέση δική μου ήταν πάλια. Και ήταν πάγια και πιο ισχυρή τον καιρό που είχα χάσει την περιουσία μου και το γνωρίζετε πολύ καλά όλοι. Που δεν είχα περιουσία στον δρόμο, γιατί αυτό προς ενημέρωση όλων, επειδή μερικοί εκμεταλλείπαν και αυτό το χτήμα του, το χτήμα μου. Η θέση δική μου λοιπόν προϋπήρχε καθαρή όπως και σήμερα τον καιρό που δεν είχα χτήμα. Κύριε Σάρατο, το γνωρίζετε αυτό. Ότι θέλετε να πρώτο τη καρδιά. Ο εξισάμενος, ένα. Επομένως, εγώ δεν είχα καμία ιδιοκτησία, κύριε Πρόεδρε, εκείνα τα χρόνια. Εγώ το έχασα το 1996 και το πήρα το 2013, το αγόρασα. Και όσα μου φορτώνανε στην πλάτη, μόνο κακία μπορεί να κάνουμε και τίποτα άλλο. Τίποτα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Όσον αφορά το ερώτημά σας, εγώ έχω το και το λέω και δημόσια και τα ακούει όλος ο κόσμος και καταγράφονται και τα πάντα. Η θέση δική μου, γιατί ήθελα να τοποθετηθώ στο τέλος για ποια είναι η θέση του Δημάρχου, πριν μου κάνετε μια ερώτημα σας. Εγώ λοιπόν, στην πρότασή μου, γιατί με επιτροπή που λέμε, με αυτή τη στιγμή, η πρότασή μου είναι να πούνε δύο μηχανικοί, κύριε Πένα, και υποτείνω και ονόματα, αν θέλετε, να διευρυνθεί αυτή η επιτροπή. Και εγώ δεν θέλω να είμαι πρόεδρος της επιτροπής. Καταγράφετε το και σημειώστε το όλοι. Εγώ δεν θέλω να είμαι πρόεδρος. Δεν θέλω να είμαι πουθενά, κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλουμε ούτε και πλειοψηφία να έχουμε στην επιτροπή αυτή. Δεν θέλουμε, κύριοι συνάδελφοι, δεν θέλω να έχω πλειοψηφία σε αυτή την επιτροπή. Εγώ συμφωνώ, όπως είπα, με την πρόταση του κ. Αθανασόπου, όπως έχει καταγραφεί το 2013. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερο, η θέση του Δημάρχου είναι με τα συμφέροντα των δημοτών, των συντομοτών τη Μεσίνης. Δήμαρχε ο Δρόμος, όπως είπε, άσε με, θέλεις στον δρόμο όπως είναι ή απ' έξω. Τοποθετήσου τώρα. Κάτσε εκεί που είσαι. Κάτσε εκεί που είσαι. Εγώ εδώ. Εγώ εδώ. Άκουσε εδώ. Ξέρετε. Κύριε Σαραντόπουλε. Κύριε Σαραντόπουλε. Όχι να αποφεύγει. Ξεκάθαρα. Το δρόμο αυτό είναι ή απ' έξω. Τι θέλεις. Θα σταματήσω να απαντήσω λίγο. Λοιπόν, θα μα πει. Θέλει να ακούσει λοιπόν τη θέση του Δημάρχου. Ο Δήμαρχος θέλει το δρόμο να περάσει δίπλα από το Δημαρχείο. Από εδώ. Αυτή θα είναι η πρόταση του Δημάρχου. Η πρόταση του Δημάρχου θα είναι να περάσει στο υφιστάμενο. Όπως είναι εδώ, χωρίς καμία παρέμβαση. Υιοθετήστε την, πάρτε θέση κύριε Αθανασόπλε. Ο Δήμαρχος προτείνει αυτό. Τελειώσαμε. Ότι η Δημοτική Αρχή όχι ότι δεν γνωρίζει το σχέδιο, η χάραξη του συγκεκριμένου έργου, αλλά δεν θέλει να μας ενημερώσει. Αύριο θα στείλει το πήγε βάσο που το δείτε. Συνεχίστε. Δεν είναι δυνατόν ο Δήμαρχος να έχει πάει στο ΣΕΜΟΔΕ, να έχει γνώσει τις προμελέσεις. Ήδη από τις τοποθετήσεις των αντιδημάρχων, προέχει με τη συνέχεια και στη ότι κάτι ξέρουμε παραπάνω. Συνάδελφοι, δεν ακούγεται. Ο κύριος Καρχάκος είπε ότι βεβαίως και είναι κλειστός και περνάει εξωτερικά παρακάτω με σύνορο. Ακούσαμε για παραδρόμους που δεν υπήρχε τότε για καρδέντους. Που δεν υπήρχε τότε το 16. Επομένως πιστεύω κύριε ότι όλοι είμαστε πεπισμένοι ότι η Δημοτική Αρχή γνωρίζει. Γνωρίζει, αλλά δεν θέλει να ενημερώσει τους δημότες. Πιστεύω ότι έχει συνταρτιστεί με την δημοτική επιλογή, γιατί είπαν ότι είναι η δημοτική επιλογή.
Πολύ συγκεκριμένα. Έχει σταθεί με την κυβερνητική επιλογή για ένα δρόμο κλειστό που παρακάμπτει τη Μεσίνη, που ενώνεται λίγο παρακάτω, στα σημεία που είπαμε, συνεχίζει έχοντας πάντα τη μορφή της του αυτοκίνητου. Υιοθετείς την πρότασή μου. Εγώ την έχω πει πρώτα. Δεν την έχεις πει! Εσείς υιοθετείς. Δεν την έχεις πει! Είναι γραμμένα, εγώ είναι γραμμένα όλα. Είναι γραμμένα. Επίθεση. Υιοθετείς κύριε Σαρτόπλε. Πού είσαι κύριε Σαρτόπλε. Δεν πρέπει να ακούσεις και τι λέει μετά. Πού πέφτεις. Αυτό. Οργανωποιήθηκα για τη άδεια σου και τον πρώην αντιδήμαρχο που είχε στην Ελληνική Περσία. Ικανοποιήθηκα. Ικανοποιήθηκα. Τον άδεια σου. Αλλά δεν σε λέει. Εδώ είναι, δεν σε λέει καμία κουβέντα. Να σου πω λίγα τον άδεια σου. Είναι σαν να το πει ο άδεια σου. Τι να κάνω τώρα. Γιατί αυτό το έκανε τώρα η ισόμενος. Ο κόσμος έχει καταλάβει τι χρειάζεται από κάτι. Μαράκια ή! Εμένα το 13 αφήστε ο κόσμος έχει νομοσύνη. Τι νομίζετε ο κόσμος να σώσει. Όλο την ώρα διαβάζομαι. Υιοθέτησέ το την πρότασή μου όπως την είπα. Όπως δεσμεύτηκα εγώ. Πες το εδώ μέσα. Γιατί. Όπως το είπα εγώ, άμα θέλεις το καλό της πόλης σου, της πόλης μας, υιοθέτησε την πρότασή μου.